Και πάλι, κυρίες και κύριοι, και την συνεχιζόμενη κατρακύλα της λίρας. Οι τιμές στα εισαγόμενα προϊόντα έχουν εκτοξευθεί, ενώ ακόμη και βασικά αγαθά είναι πλέον απλησίαστα για εκατομμύρια πολίτες. Σοκ στην Τουρκία από τη νέα κατρακύλα της τουρκικής λίρας που οδηγεί σε ανατιμήσεις, πλήττοντας κυρίως τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα. Το νόμισμα της γειτονικής χώρας πάει κάθε αρνητικό ρεκόρ και είναι ενδεικτικό πως σήμερα ένα ευρώ αντιστοιχεί σε σχεδόν 10 λίρες. Οι τιμές κυρίως στα εισαγόμενα προϊόντα εκτοξεύονται, με αποτέλεσμα οι πολίτες να μην μπορούν να προμηθευτούν τα απαραίτητα αγαθά. Οι απώλειες για τη λίρα από την αρχή του έτους ανέρχονται σχεδόν στο 30%. Οι αναλυτές αποδίδουν την καθοδική πορεία του τουρκικού νομίσματος, τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό που καλπάζει στην Τουρκία και τα ανοιχτά μέτωπα του Ερντογάν με πολλές χώρες. Την ώρα που η δυσαρέσκεια των πολιτών μεγαλώνει, ο Τούρκος πρόεδρος δηλώνει ότι η Τουρκία είναι αντιμέτωπη με οικονομικό πόλεμο. Απέναντί μας έχουμε τους ισχυρούς του τελευταίου αιώνα. Δεν μπόρεσαν να καταστρέψουν την Τουρκία με πραξικόπημα, δεν μπόρεσαν να αλυσοδέσουν την Τουρκία με απειλές, πολιορκίες και εμπάργκο. Δεν θα καταφέρουν να νικήσουν την Τουρκία και με την οικονομία. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στη νέα ηχηρή παρέμβαση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών για την τουρκική προκλητικότητα. Ο Μάικ Πομπέο καταδικάζει τις μονομερείς ενέργειες της Άγκυρας σε Αιγαίο και Κύπρο, κάνοντας λόγο για απειλές αλλά και προσπάθειες εκφοβισμού. Νέο χαστούκι Πομπέο στην Τουρκία με επιστολή του προς τον Νίκο Δένδια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αποδοκιμάζουν τις συνεχιζόμενες τουρκικές έρευνες σε περιοχές στις οποίες η Ελλάδα έχει δυνητική δικαιοδοσία. Οι απειλές, οι προσπάθειες εκφοβισμού και εξαναγκασμού, καθώς και οι στρατιωτικές δραστηριότητες, δεν θα επιλύσουν την ένταση. Παρά τη συνεχή σαφή παρεμβάση της Ουάσιγκτον, η Άγκυρα συνεχίζει ακάθεκτη. Πολλοί εκτιμούν πως η Τουρκία επενδύει στο κενό εξουσίας, το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί στις ΗΠΑ από τις 3 Νοεμβρίου ως τις 20 Ιανουαρίου λόγω των προεδρικών εκλογών και να γίνει ακόμη πιο απειλητική. Το Roots Race συνεχίζει να πλέει εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, στο νοτιότερο άκρο της νέας παράνομης Ναύτεξ. Είναι μια μάταιη προσπάθεια της Ελλάδας να αντιδρά στις δραστηριότητες της Τουρκίας μετά από κάθε Ναύτεξ. Η Τουρκία θα συνεχίσει τις δραστηριότητες της στην περιοχή. Οι ελπίδες της ελληνικής πλευράς για αποκλιμάκωση μετά από την επικοινωνία Μητσοτάκη-Ερντογάν με αφορμή τον πρόσφατο σεισμό δεν επιβεβαιώθηκαν. Η Ελλάδα καλεί την Τουρκία να ανακαλέσει άμεσα την παρόμοια Ναύτεξ και να επιστρέψει στις διερευνητικές επαφές. Δεν δείχνει διάθεση να τερματίσει τις μονομερείς ενέργειες και να συμμορφωθεί με την διεθνή νομιμότητα.